και να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Αλήθεια να σας ρωτήσω κάτι. Αν έχω μια επιχείρηση η οποία έχει καλή συναλλακτική εικόνα στην τράπεζά σας αλλά και γενικότερα, θα μου δώσετε δάνειο 5 εκατομμύρια με υποσχετική και καμία άλλη εγγύηση? Ενδέχεται να σας δώσω και δάνειο χωρίς τίποτα, χωρίς καθόλου υποσχετική. Α, ωραία, γιατί υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που ψάχνουν να διευρύνουν τον κύκλο των εργασιών τους. Να έρθουν στην Eurobank να πάρουν με 5 εκατομμύρια δάνειο. Εάν η εταιρεία έχει τον αντίστοιχο ισολογισμό, τις αντίστοιχες πωλήσεις, χρηματορροές και το καθεξής, μπορεί να δώσει η τράπεζα δάνειο, όπως έχει δώσει ήδη δάνειο η τράπεζα, χωρίς καμία εξασφάλιση. Μόνο με την εταιρική εγγύηση. Αυτό το κρίνει η αγορά, μάλλον, αυτό που λέτε. Λοιπόν, και μια που είπε ο κ. Μηταράκης ότι είναι δυσμενής η αντιμετώπιση σας απέναντι στα κόμματα, όταν λέτε πήρατε προβλέψεις 5,2 εκατομμύρια για το ΠΑΣΟΚ και 3,3 για τη Νέα Δημοκρατία, για να το κάνουμε λιανά, το καταλάβει ο κόσμος, τα έχετε γράψει στον πάγο. Τα ξεχάσατε. Αυτό σημαίνει. Παίρνω προβλέψεις, σημαίνει τα ξέχασα τα λεφτά. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να πάρουμε προβλέψεις στα πλαίσια της συντηρητικότητος που πρέπει να διέπει τον ισολογισμό μιας τράπεζας, αλλά η τράπεζα έχει υποχρέωση να συνεχίσει όλες εκείνες ενέργειες, νομικές ή όχι, για να ανακτήσει το ποσό αυτό. Παρ' όλα αυτά, παίρνω προβλέψεις σημαίνει ότι θεωρώ ότι τα λεφτά είναι χαμένα. Παίρνω προβλέψεις σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα. Ωραία. Να είναι χαμένα τα χρήματα. Ωραία. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Απαγορεύεται εκ του νόμου η χορήγηση δανείου χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Εκτός και αν το συγκεκριμένο δάνειο αποπληρώνει τις οφειλές αυτές με δίγραμμες επιταγές υπέρ του δημοσίου ή του ασφαλιστικού φορέα. Σας ρωτώ ευθέως. Έχετε δώσει δάνειο χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα? Απαντώντας ευθέως, μπορώ να σας πω ότι η τράπεζα δεν έχει κινηθεί ποτέ εκτός του νόμου. Η ερώτηση είναι σαφής. Έχετε δώσει δάνειο χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα? Επειδή δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο νόμο και επομένως δεν μπορώ να σας δώσω την απάντηση, αυτό που μπορώ να σας πω υπεύθυνα είναι ότι η τράπεζα δεν έχει κινηθεί ποτέ εκτός του νόμου. Ωραία. Λοιπόν, μας είπατε πριν ότι η εταιρεία Πίγασος είναι θυγατρική άλλης εταιρείας και ότι η μητρική εταιρεία έχει τα credits για να μπορέσει να πάρει δάνειο. Δεν έχει μητρική εταιρεία η Πίγασος. Η Πίγασος είναι holding και έχει από κάτω άλλες εταιρείες. Δεν είναι σαφές αυτό που είπατε. Να πάμε παρακάτω. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου Πίγασος, λοιπόν, βρίσκεται ουσιαστικά σε ελεύθερη πτώση. Το 2010 ο κύκλος εργασιών έκλεισε με 162 εκατομμύρια και το 2015 έφτασε στα 43,9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει μία μείωση της τάξης του 73%. Ταυτόχρονα, η καθαρή θέση του ομίλου είναι αρνητική διαρκώς από το 2013. Το σύνολο των οφειλών προς την τράπεζά σας, όπως μας διανύματε πριν από λίγο, είναι 3,15 εκατομμύρια ευρώ και η ακάλυπτη κίνδυνη είναι 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Για ποιο λόγο με αυτά τα δεδομένα δεν προβαίνετε σε αύξηση των καλυμμάτων και των εξασφαλίσεων και για ποιο λόγο ανταυτού το 2015 αυξήσατε το όριο πίστοσης από 1 εκατομμύριο στα 2,5 εκατομμύρια για τις εκδόσεις Έθνος? Καταρχάς έχουμε διαφωνία όσον αφορά τα στοιχεία. Ναι. Και στο θέμα της μητρικής εταιρείας αλλά και στα οικονομικά στοιχεία τα οποία παραθέσατε. Εγώ μπορώ να σας πω ότι η σχέση μας με τον Πίγασο ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 με συνολικά όρια 4 εκατομμυρίων. Από τότε έχει μειωθεί η έκθεση στον όμιλο από 4 εκατομμύρια στα 3,150. Το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά από πλευρά στόκων και όπως ανέφερα προηγουμένως, τον Δεκέμβριο αποπληρώθηκαν επίσης και 100.000 ευρώ κεφαλαίου. Σας μιλάω για όριο πίστοσης, το οποίο αυξήθηκε το 2015 από 1 εκατομμύριο σε 2,5 εκατομμύρια για το Έθνος. Σας λέω, εγώ για τα δικά μου στοιχεία είναι διαφορετικά. Ωραία. Σας λέω ότι η συνεργασία ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 με συνολικά όρια 4 εκατομμυρίων, τα οποία σήμερα είναι μειωμένα στα 3.150.000 ως εκταμίευση.
Ως εκταμείευση. Ναι, σας μιλάω για το όριο. Και το όριο έχει μειωθεί. Από 4 εκατομμύρια είναι στα 3.600 σήμερα. Μάλιστα. Καλώς. Τα στοιχεία τουλάχιστον που έχουμε εμείς από αυτά που έχετε στείλει λένε άλλα πράγματα. Θα δούμε ποιο είναι το σωστό. Θα φανεί στο